Θα πάμε να συνδεθούμε με τον γνωστό εκπαιδευτικό, τον κύριο Φώτη Βασιλακόπουλο. Να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο του. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω δύο σχόλια. Θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα με το ξυλοδαρμό ενός διευθυντή. Γρονδοκοπήθηκε ο άνθρωπος, ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Για ένα περιστατικό, ένα επεισόδιο που έγινε, το παιδί του υπέστη κάποιο bullying από κάποιους άλλους και δεν παρενέβη ο διευθυντής, σύμφωνα πάντα με την οικογένεια του μαθητή. Τέτοια περιστατικά, θέλω να πω, ότι δεν είναι η πρώτη φορά με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δεν θα μείνουμε στο τι ισχυρίζεται η οικογένεια του μαθητή. Θα μείνουμε ότι στο γεγονός ότι έγινε μία πρόκλητη επίθεση εις βάρος ενός συναδέλφου και συγκεκριμένα ενός διευθυντή και μάλιστα γυμνασίου, έτσι. Βέβαια. Όπου εκεί βλέπουμε πραγματικά πόσο απροστάτευτη είναι η εκπαιδευτική, η λειτουργή της εκπαίδευσης, ότι είμαστε τελικά πραγματικά ο τελευταίος τροχός της αμάξης και ουσιαστικά όλα τα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα έχει σήμερα η ελληνική οικογένεια και η ελληνική κοινωνία, δεν μπορούν να είναι οι συνάδελφοι, οι εκπαιδευτικοί, σάκος του μπόξ, οι οποίοι δουλεύουν υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, με πενιχρά μέσα και με πολλές δυσκολίες, για να προσφέρουν στα παιδιά του κόσμου, στα παιδιά μας, τη γνώση και τη μόρφωση. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, πλέον τα σχολεία μας δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο χώρος έχει μετατραπεί σε άλλο χώρο. Εμείς ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι ο χώρος της εκπαίδευσης είναι ιερός. Τα σχολεία μας, τα δημόσια σχολεία μας και όχι μόνο, είναι και λειτουργούν για να δείχνουν τον δρόμο και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, όλοι μαζί. Πρόκειται για σχολικές κοινότητες. Και βλέπουμε πλέον ότι με τέτοιου είδους περιστατικά, όπως είναι ο ξυλοδαρμός του διευθυντή, ή και το αντίθετο πολλές φορές μπορεί να έχει γίνει, ο διαπληκτισμός ενός καθηγητή με τους γονείς ενός παιδιού, ή ακόμα και μαθητές με παιδιά, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες τάξεις, τα ΕΠΑΛ για παράδειγμα. Τώρα κάπου, κύριε Βασιλακόπουλε, νομίζω ότι κάπως έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν ξέρω τι είναι αυτό τελικά που φταίει. Σίγουρα θα έλεγε κανείς ότι η κατάσταση δεν βρισκόμαστε στην καλύτερη μάλλον κατάσταση. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι αυτό που λέμε σχολείο δεν είναι κάτι ξεκομμένο από την υπόλοιπη ζωή, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ουσιαστικά ότι υπάρχει μία κοινωνική δυστοκία, όταν βλέπουμε ότι ουσιαστικά αποσαρθρώνται τα πάντα γύρω μας και είτε αυτά είναι οικονομικά, είτε είναι οι εργασίες, είτε είναι αξίες αν θέλετε και αρχές που μπορεί να υπάρχουν, όταν βλέπουμε ότι όλα αυτά καταλύονται, όλα αυτά εκπίπτουν, προφανώς θα έρθουν και τέτοια φαινόμενα και στους χώρους του σχολείου. Δηλαδή δεν είναι κάτι ξεκομμένο το σχολείο από την υπόλοιπη ελληνική πραγματικότητα. Άρα είναι μια μικρογραφία της ελληνικής πραγματικότητας, λέτε πλέον, τα σχολεία μας. Γι' αυτό έχουμε και αυτή την αύξηση των συγκεκριμένων περιστατικών. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Αλλά το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ένα μήνυμα, αν θέλετε, το οποίο έχει να κάνει ότι ο χώρος του σχολείου, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, δεν θα πω βαρισίμαντες και βαρύγδουπες εκφράσεις, θα πω ότι ο χώρος του σχολείου είναι ένας χώρος στον οποίο έχουμε από τη μία μεριά και από τις μικρότερες ειδικά τάξεις και πηγαίνοντας στις μεγαλύτερες, σε πρώτη φάση την κοινωνικοποίηση των παιδιών, ουσιαστικά την ένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνία σε έναν μεγάλο βαθμό και κατόπιν αυτό που λέμε εκπαίδευση και φυσικά το μεγάλο αγαθό, αν θέλετε, της παιδείας που είναι κάτι πιο ευρύ. Άρα λοιπόν ας ακουμπήσουμε όλοι πάνω στο σχολείο, ας εμπιστευτούμε στο σχολείο, ας εμπιστευτούμε τους καθηγητές, οι οποίοι, όπως έχουμε πει, είναι άνθρωποι με τους συναδέλφους, που με πενιχρά μέσα, με πολλά προβλήματα, με πολλές ελλείψεις, με δύσκολα οικίματα, κτίρια Βέβαια. Και γενικά συνθήκες, έτσι, προσπαθούν
σε ένα μεγάλο βαθμό να κάνουν τη δουλειά τους. Βέβαια, και δηλαδή, οι καθηγητές και τα ίδια τα παιδιά. Σωστά, σωστά. Καλά κάνετε για το αναφέρετε. Προφανώς. Και αν θέλετε και αν μου επιτρέπετε να πω κάτι πάνω σε αυτό. Βλέπουμε ότι το Υπουργείο αυτή τη στιγμή και η Πολιτεία ευαγγελίζεται τα 11, λέει, μέτρα, τα 11 μέτρα. Λες και έχουμε φέρει τις 10 σημεία εντολές, αν μου επιτρέπετε την υπέρβαση αυτή. Δηλαδή, συγγνώμη, μιλάνε για ψηφιακά φροντιστήρια τη στιγμή που στη διπλανή αίθουσα πέφτουν σοβάδες. Μιλάμε για την ηλεκτρονική τάξη τη στιγμή που στηβάζονται παιδιά σε 27 τμήματα. Δηλαδή, μιλάνε για όλα αυτά τη στιγμή που μέχρι χτες, το γνωρίζετε, είχαμε θέματα το αν θα κλείσουν ή όχι περιφερειακά σχολεία και τμήματα, έτσι, αγροτικών περιοχών, τις οποίες αν μη τι άλλο σαν πολιτεία πρέπει να τις στηρίξουμε. Δηλαδή θέλω να πω, κάποια πράγματα φαίνονται κατ' επίφαση ότι είναι καταπληκτικά, δεν είναι έτσι όμως. Μάλιστα. Η εκπαίδευση έχει πάρα πολλά προβλήματα. Κύριε Βασιλακόπουλε, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πριν από αρκετά χρόνια, όταν ξεκίνησε η λειτουργία πειθαρχικών οργάνων μέσα στα σχολεία κτλ., λέγαμε ότι οι συνέπειες σήμερα θα είναι αυτές. Υπάρχουν καθηγητές, μειοψηφία ακόμα ευτυχώς, οι οποίοι πραγματικά, επειδή φοβούνται οτιδήποτε έχει να κάνει με πειθαρχικά και όλα αυτά τα οποία λειτουργούν στη δημόσια εκπαίδευση, δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν ασχολούνται και πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια μου. Υπάρχουν αυτά τα περιστατικά, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί, θα το πω πολύ απλά, σου λέει τώρα γιατί να κάτσω εγώ να μπλέξω και να κάτσω να ασχοληθώ με τον τάδε μαθητή που βλέπω ότι μπορεί να έχει ένα πρόβλημα στη συμπεριφορά του. Ευτυχώς, ξαναλέω, είναι μειοψηφία. Υπάρχουν όμως αυτά τα περιστατικά. Γιατί τους αποτρέπει και το ίδιο το σύστημα. Ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε και οφείλω να το επισημάνω, είναι πραγματικά μια πολύ 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 μικρή μειοψηφία αυτό το οποίο αναφέρεστε. Σας πληροφορώ, το γνωρίζετε, είστε γονέας, το γνωρίζω. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, επαναλαμβάνω, υπό αυτές τις πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθεί με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, τα οποία επαναλαμβάνω πάλι είναι λίγα, να βοηθήσει όχι μόνο στο να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα, αλλά και να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν και σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό αυτά τα θέματα. Γι' αυτό θέλω να περάσω ένα μήνυμα στην ελληνική οικογένεια ότι είμαστε εδώ και ξέρουν ότι είμαστε και συνεργάσιμοι και καταρτισμένοι και, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε βαθμό αφοσιωμένοι στο έργο μας. Αυτό νομίζω πρέπει να περάσει σαν μήνυμα. Μάλιστα. Κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.